Τώρα, Λέτα, να πάμε στην επόμενη είδηση που είναι μάλιστα και μια συνέντευξη που σου παραχώρησε η Ιουλία Χαϊδά και να συζητήσουμε για αυτό το οποίο σου είπε προτεραιότητα το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των λατομείων Μαρμάρου, τόνισε η κυρία Χαϊδά. Πρόκειται για το σύνδεσμο επιχειρήσεων Μαρμάρων Μακεδονία Τράκης. Στην ηγεσία αυτού του συνδέσμου, εδώ και δύο θητείες, είναι η κυρία Χαϊδά, που είναι αναπληρώτρια διευθύνουσα σύμβουλος και της Ικτίνος Μαρμαρά, της Ικτίνος Ελλάς ΑΕ. Λοιπόν, με μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία στα Μάρμαρα, διεκδικεί και την επόμενη θητεία. Είναι η φύση. Έχει δώσει στο ελληνικό υπέδαφος έναν πλούτο. Σε αυτό το πλούτο εντάσσονται και τα μάρμαρα. Η Ελλάδα είναι πέμπτη σε παγκόσμια δύναμη παραγωγής εξόριξης μαρμάρων και δεύτερη όσον αφορά και τις εξαγωγές μαρμάρων. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια τα λατομεία μαρμάρου να αποκτήσουν ένα καινούριο θεσμικό πλαίσιο, προκειμένου να πετύχουν γρηγορότερα τη δυνατότητα έρευνας και εντοπισμού νέων κοιτασμάτων και κυρίως επίσης της υπόγειας εξόριξης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν επιβαρύνει καθόλου την επίγεια κατάσταση κάτω από την οποία βρίσκεται ένα λατομείο μαρμάρου. Σας το λέω εν τιμή, έχω επισκεφθεί το Βόλακα, έχω βρεθεί σε λατομείο μαρμάρου και σε υπόγειο λατομείο μαρμάρου. Είναι μια πραγματικά εντυπωσιακή κατάσταση όταν κάποιος το βλέπει για πρώτη φορά και όλες από κοντά. Είναι ένα λευκό υπέδαφος πολύ μεγάλη σημασίας και αξίας για την Ελλάδα. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο εντάσσονται και άλλες δραστηριότητες, που είναι η ενίσχυση του μπραντ του ελληνικού μαρμάρου στο εξωτερικό. Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε το 2022 με κατοχύρωση της επωνυμίας ελληνικό μάρμαρο και με παρουσία του σε διεθνείς εκθέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στην Κίνα, αλλά και στις χώρες της Μέσης Ανατολής. Αυτό θα συνεχιστεί και τώρα. Μάλιστα, η Ελλάδα πήρε και ένα διεθνές συνέδριο μαρμάρων για το 2025 και τον Ιούνιο του 2024 επίσης στη Δράμα αναμένεται να γίνει και μια πολύ σημαντική ημερίδα ακριβώς πάντα για τα προβλήματα αλλά και τις λύσεις που προτείνονται για την ανάδειξη αυτού του σημαντικού ορυκτού πλούτου της χώρας μας. Ζήτημα, αγκάθι, είναι το ανθρώπινο δυναμικό και εδώ υπάρχει μια προσπάθεια και από το σύνδεσμο σε συνεργασία με τη ΔΥΠΑ να δημιουργηθεί και μια σχολή προκειμένου να εκπαιδεύονται και να εφοδιάζονται με τα κατάλληλα προσόντα όσοι θέλουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τον κλάδο.